κοριτσάκι μου. Μα δεν σε βλέπω ενθουσιασμένη, γιατί. Γιατί να είμαι. Αφού σου είπα, ο ατζέντης με ειδοποίησε να περάσω αύριο από το γραφείο του. Μα σου είπε, αγάπη μου, νομίζεις πως θα σε θέλει καμία δουλειά της προκοπής. Μα είναι ευκαιρία να δείξω το ταλέντο μου, ρε παιδί μου. Μετά θα έρθει η επιτυχία. Ο δάμος καλύτερος είναι από μένα. Με συγχωρείς, ξέρει πως σε αγαπώ. Αλλά νομίζω ότι έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Κάποτε ήμουν καλύτερος από τον δάμο. Μου το έχεις ξαναπεί στις σχολικές παραστάσεις, όταν ήσασταν παιδιά. Όλοι εμένα περιμέναν να γίνω μεγάλος και τρανός και έγινε ο δάμος. Αφού λες ότι είστε παιδική φίλη, γιατί δεν τουλάχιστον σε βοηθήσει αντί να τρέχεις από τον ένα ατζέντη στον άλλον και να παίρνεις ψεύτικες υποσχέσεις. Νομίζεις, δεν δοκίμασα. Μια βγαίνει ο αυτόματος τηλεφωνητής, μια βουίζει, μια δεν απαντάει κανείς. Έτσι εύκολα βρίσκεις ένα διάσημο σαν το φίλο μου. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να ξαναγυρίσεις τις σπουδές σου. Αμαρτία να παρατήσεις την νομική από το τρίτο έτος. Εγώ θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που θα μου δώσει ο ατζέντης. Αν δεν πετύχω, θα γυρίσω στη νομική. Μου το υπόσχεσαι. Έχεις τον λόγο μου, αλίμον. Αμέ, είμαι βέβαιος. Ο Δάμον ζήτησε να του βρούνε μερικούς κομπάρσους για το σόου. Ωραία, ο Δάμον είναι φίλος μου, βέβαια. Μας λέγανε ο Δάμον και ο Φιτίας. Από εκεί πήρε το όνομα. Βέβαια, Λευτέρη το λένε. Σωθήκαμε. Ωραία, άμα φτάσει κανένας ψηλά, γράφησε μαλλιά του παπούτσια και φιλίες και όλα. Όχι, όχι με το Δάμον, αφού είμαστε συμμαθητές, είμαστε στο ίδιο θρανείο. Παίζαμε και σκέτς μαζί. Πω, τι μου λες. Δεύτερη παλιό, φίλε. Έσοδο, στάσος. Εσύ εδώ τι γυρεύεις. Ήρθα για κανένα ρολάκι. Μην μου πεις ότι έγινες καλλιτέχνης. Τώρα να γίνω, αφού εσύ ξέρεις το ταλέντο μου. Θα σκίσουμε μαζί, Δάμον και Φιδίας, τα φιλαράκια του Γέλιου. Θα αλλάξω και το όνομα μου για χάρη σου. Σε παρακαλώ, πες καμιά κουβέντα μέσα, εσένα σου περνάει. Εντάξει, θα μιλήσω. Θα μιλήσω. Περίμενε, Ναι, ναι. Μην φύγεις εδώ. Όχι. Περίμενε. Αλήθεια, ρε, σε ξέρει. Βέβαια. Δάμον και Φιδίας, τα φιλαράκια του Γέλιου. Τώρα μου θε. Λοιπόν, για χατήρι του θα αλλάξω και το όνομά μου. Από σώτος θα το κάνω Φιδίας. Λοιπόν, τα συμβόλαια είναι έτοιμα. Όποτε θέλεις, υπογράφουμε. Ωραία, να ρίξει μια ματιά ο δικηγόρος μου και είμαστε εντάξει. Θα σου ζητήσω όμως δύο χάρες. Τη μία την ξέρω. Έχασες πάλι στα καρδιά και θέλεις προκαταβολή. Μέσα είσαι. Η άλλη. Έξω περιμένει κάποιο σώτος αλεβίζους. Έξω περιμένουν πολλοί από μας. Εγώ για τον Αλεβίζο σου μιλάω. Αλεβίζος. Αλεβίζος είπες. Σώτος Αλεβίζος. Να ρίξω μια ματιά. Α, μάλιστα. Σπουδές στα νομικά και έχει βγάλει με άριστα τη δραματική σχολή. Σίγουρα μας κάνει αυτός. Λοιπόν, ή εγώ ή αυτός. Δεν καταλαβαίνω εγώ καμόνα. Αυτή είναι η δεύτερη χάρη. Αυτή. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ ούτως ή άλλως έχω φωνάξει πιο περισσότερους από όσους χρειάζεσαι. Έτσι, για να κάνω ένα δεύτερο ξεσκαρπάρισμα. Αλλά δεν καταλαβαίνω, για ένα τόσο δά περασματάκι τώρα. Αν τον κρατήσεις, αλλάζω ατζέντη. Εντάξει, δά μου, τι πεις. Άμα θέλεις, τον πετάω έξω και με τις κολτσίες. Λοιπόν, άλλο τίποτα. Μάλιστα. Γίνια, δά μόνα, Γίνια, αγόρι μου, γίνια. Ως. Εντάξει. Λοιπόν, όπως είπαμε για τον ιερό, έτσι. Πού πας, τι έγινε, εντάξει. Εντάξει. Γίνε, ευχαριστώ ρε Δάμος, ευχαριστώ. Να δεις, ασκήσουμε μαζί, Του μίλησες ζεστά για να. Ναι, πολύ ζεστά, σε περιμένει. Εντάξει.
Ρε Σότο, τώρα που βολεύτηκες εσύ, κάνε κάτι και για μένα. Τι να κάνω, όταν πεις, πες ότι είσαι φίλος. Εντάξει. Σε ευχαριστώ, ρε Σότο, Φιντία. Ρε Φιντία, Σότο, και σένα, ρε γάμο, σε ευχαριστώ. Εντάξει, την κάναμε. Την κάναμε. Μόνο να προσέξω να μην με ρίξουν στα ονόματα. Καλώς ήρθες. Πώς είπαμε ότι λέγεσαι? Σότο Αλεβίζος. Σας μίλησε ο καλός μου φίλος ο Δάμων. Άμα, καλά που μου το έπεσε. Κοίταξε να σου πω. Θα σε ειδοποιήσω. Ίσως αργότερα για κάτι καλύτερο θα σε έχω υπόψη. Θα σας αφήσω βιογραφικό, φωτογραφίες, τηλέφωνα. Α, τι λέω, σας τα έχω αφήσει. Κατάλαβα. Hey, πού πας από εκεί? Στην πόρτα. Κατάλαβα. Αλλάξατε θέση στην πόρτα. Τι να σου κάνω, ρε φίλε, με το δάμο δεν έβλεξες. Εντάξει, μωρέ, μη σε νοιάζει. Μόλις τακτοποιηθώ, θα σε βοηθήσω κι εσένα. Θα σε προωθήσω να ανέβεις ψηλά. Ρε, Σότο, τι έγινε, ρε? Πού βρίσκομαι? Ζαλίστηκε από τη χαρά του. Αυτός είσαι, έτσι? Ναι, μάλιστα. Αυτός είμαι. Ωραία. Κοιτάξτε. Ένα περασματάκι. Αλλά βέβαια ξέρεις δίπλα σε ποιον, ε? Βέβαια. Πώς δεν ξέρω. Έχει και την πρώτη ακροαματικότητα το σόου του. Φίλε μου, Δάμων είναι αυτός. Δάμων. Λοιπόν, έλα να υπογράψουμε ένα θελίνο. Να σας ρωτήσω, με συγχωρείτε δηλαδή, μήπως υπάρχει κανένα καλύτερο ρολάκι? Ξέρετε, είμαι φίλος του φίλου, του καλλιτέχνη που ήταν πριν από μένα εδώ. Άμα, σοβαρά μιλάς? Ναι. Καλά που μου το πες. Δηλαδή υπάρχει κάτι καλύτερο? Κοίταξε να δεις, εγώ τα στοιχεία σου τα έχω. Μόλις προκύψει κάτι θα σε ελοπίσω αμέσως, έτσι? Καλά, τότε δεν πειράζει να υπογράψω για το περασματάκι, εγώ τώρα και εγώ με. Άσε, δεν χρειάζεται. Γιατί? Γιατί όποιος φυλάει τα ρούχα του έχει τα μισά. Σας παρακαλώ. Δεν καταλαβαίνεις, ελληνικά μιλάω. Άσε να κάνουμε καμιά δουλειά τώρα. Δηλαδή με διώχνετε επειδή είπα ότι είμαι φίλος του φίλου? Άμα θέλεις, πάρ' το κι έτσι. Λοιπόν, άντε τώρα να κάνουμε καμιά δουλειά. Εδώ είσαι, κύριε συνάδελφε. Το ξέρεις ότι μου χάλασες τη δουλειά, γιατί? Τι φταίγω, ατζέντης είμαι. Έτοιμος ήμουνα να υπογράψω. Και με το που λέω ότι είμαι φίλος, με πετάξαν έξω. Ο γάμος τους είπε να με περιποιηθούν. Αυτοί το παρεξηγήσανε. Δεν λες καλά που δεν μας ζήρανε. Και έπειτα σου λέει φίλος, Άντε μόνο. Αφού μπροστά ήσουν, δεν είδες πώς μου φέρθηκε ο δάμος. Άσε, θα το ξεκαθαρίσω το θέμα. Δώσε μου την κάρτα σου και θα σε ειδοποιήσω. Άμα γίνει τίποτα, κύριε συνάδελφε, εμένα να μου τρεπίσεις τη μύτη. Ρε, δώσε μου τη μύτη σου, την κάρτα σου και θα σε ειδοποιήσω, σου λέω. Έλα, σπαντά, σου δώσω. Μη σε νοιάζει. Εγώ είμαι εδώ. Από χρόνια. Είσαι σίγουρος ότι δεν φάνηκε εγώ ο Σότος? Αφού σας είπα. Έλα, βρε Σότο, γιατί με έστησες σήμερα? Και εμένα με στήσαν τα τρόλι. Περνάγα γεμάτα και δεν με παίρνανε. Λέγε λοιπόν, τι έγινε? Κάπου έμπλεξε το θέμα που παρεξηγήσει. Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα γινόταν πάλι τίποτα. Κι όμως ποιο νομίζω ότι συνάντησα? Το φίλο μου τον Δάμον. Χαρές. Θυμηθήκαμε τα παλιά. Και τότε πώς δεν έγινε τίποτα? Παρεξήγηση. Θα το ξεκαθαρίσω. Θα το συναντήσω οπωσδήποτε. Αχ, μωρέ Σότο, τόσα μηνύματα του έχεις αφήσει τον τηλεφωνητή. Δεν θα απαντούσε. Τώρα τι καταλαβαίνεις, ακούει ο ίδιος τον τηλεφωνητή? Κάποιο βοηθό του έχει που κάνει αυτή τη δουλειά και του λέει τα επαγγελματικά. Πρέπει να το δω προσωπικά. Τόσο καιρό που το προσπαθούσες, το πέτυχες? Δεν παίζει και σε κανένα θέατρο να το δω στο καμαρίνι του. Μόνο στην τηλεόραση παίζει και σε κανένα βίντεο. Αλλά επιμένουν νικά.
Θα του ξανατηλεφωνήσω. Άδικα του τηλεφωνείς. Δεν βαρέθηκες, κακομοίρη μου. Δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά. Είσαι σίγουρος ότι παίρνεις το νούμερό του? Πρώτη φορά παίρνω αυτό το νούμερο. Παλιό φίλε, στον ατζέντη σου έγινε μία παρεξήγηση. Ξέρω ότι θέλεις να με βοηθήσεις, για να θυμηθούμε τα παλιά. Το πέτυχες. Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι. Γραμματής και φαρισαίοι που αποκρυπτογραφείτε τα μηνύματα, να του πείτε και για το δικό μου, γιατί θα βρείτε τον πελά σας. Εδώ σώτος, ξέρει ο δάμον. Με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι, ότι θέλει να διαφερθεί. Θα διαφερθώ εγώ. Δεν μπορεί, κάπου θα το πετύχω και τότε όλα τελειώνουν. Άσε ρε σαντυράκια, μας βοηθήσεις εσύ. Γιατί? Άσε, πάμε. Έλα ρε σαντυράκια, άλλη φορά, άλλη φορά. Έλα, μάλλη, θα σου πω κάτι. Δεν πρόλαβα. Με λαχάνιασε ο δάμον. Πάει. Μου κόψε και το επίδομα σπουδών. Ο γέρος μου, με βλέπω να τη βγάζω στα παγκάκια. Για κάνουμε. Η τέχνη θέλει θυσίες. Ω, Χριστέ μου. Με βλέπω να ξενικιάζω το διαμερισματάκι και είναι τόσο ωραίο. Χριστέ μου. Αμάν. Ο δάμον. Πρώτος και καλύτερος. Να η ευκαιρία. Την εκδήλωση οργανώνει το γνωστό καλλιτεχνικό γραφείο Ευρωσόου και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο ατσέντης μας είναι στη μέση. Αν πάω όμως θα με περιποιηθεί. Αν δεν, θα μεταφιεστώ. Μπρος. Χαίρετε κύριε. Ο κύριος για τη μεγάλη καλλιτεχνική εκδήλωση για τα παιδιά του τρίτου κόσμου. Α, μάλιστα. Μπράβο σας κύριε. Μπράβο σας. Η πρωτοβουλία σας με συγκίνησε ιδιαίτερα, γιατί εγώ κι αν ξέρω από πείνα. Ήρθα να βοηθήσω. Θα κάνατε κάποια προσφορά για την εκδήλωση? Σε χρήμα, σε είδος, τι προσφορά θα κάνατε? Κάθε προσφορά δεχτεί. Προσφέρω τον εαυτό μου. Δεν καταλαβαίνω. Καλλιτέχνης. Δεν δέχεστε προσφορά από καλλιτέχνες? Ποιος είστε, κύριε? Φιντίας. Καλλιτέχνης φιντίας, νουμερίστας. Δεν χρειαζόμαστε, κύριε. Κλείσαμε το πρόγραμμα. Μα εγώ διάβασα ότι καθημερινά προσφέρονται και άλλοι καλλιτέχνες για να πλαισιώσουν την εκδήλωση. Εδώ μιλάμε για πρώτα ονόματα, κύριε. Αυτό θα είναι το σόου της χρονιάς. Τι διάλογο, Μπουλούκι, θα το κάνουμε. Προσφύγελε σου. Το καλό το μονοπάτι ξέρει κι άλλο παλικάρι, κύριε. Αυτό που σου λέω θα γίνει. Μα έλα στα καλά, σου τρελάθηκες. Γιατί κακό είναι να πάμε και μισοκέντρο. Είναι για τα παιδιά του τρίτου κόσμου. Εσύ έχεις μεγαλύτερη ανάγκη από δάφτα. Πώς θα πάμε? Είδες πόσο έχει είσοδος? Ναι, αλλά αξίζει τον κόπο. Ξέρεις πόσοι καλλιτέχνες θα εμφανιστούν? Τραγουδιστές, τραγουδίστριες. Δεν είναι για αυτά για μας, Σότο μου. Καλά τα φορδωμάνη, καλά είναι για τους παπάδες. Κάτι θα γίνει και για τα ράσα. Για τα λεφτά ήθελα να πω. Ορίστε, εγώ έχω εδώ μια αλυσιδίτσα.
και το ρολόι μου. Δώσε μου τα δαχτυλίδια σου. Αξίζει το κόπο. Θεέ μου, το ρολόι σου, την αλυσίδα σου, τα δαχτυλίδια μου. Για ένα γκλέντι θα το πουλήσεις. Αυτά τα είχα για τις μεγάλες πίνες που θα έρθουν. Αλλά για να μην έρθουν τα σκοτώνω τώρα. Η τάνη επιτάσσει. Η τύχη είναι για τους τολμηρούς. Σότε δεν παραπονέθηκα ποτέ που δεν διασκεδάζουμε. Ούτε με ενδιαφέρει. Σε παρακαλώ, ξέχασέ το. Μα δεν είναι για διασκέδαση, για δουλειά είναι. Δεν θα σε αφήσω ποτέ να το κάνεις αυτό. Αποκλείεται. Η παρέλαση των μεγάλων αστεριών συνεχίζεται. Και τώρα μια υπέροχη φωνή. Βάλες την τρέλα στο αίμα και τον πανικό στο μυαλό. Κόντρα με έχεις φέρει στο ρέμα, στα βαθιά νερά κόλυμπο. Πήγαινε έλα στην αγκαλιά σου, μια με θέλεις μια με ξεχνάς. Παλινδρομική μου αγάπη, παλινδρομικά μ' αγαπάς. Σε διαδρόμη, επικίνδυνη κι αμφιδρομή γυρνάς. Με φέρνεις και με πας, με παίρνεις με πετάς. Μ' αφήνεις, με ζητάς, σε πέντε μεριές με σορτάς. Με φέρνεις και με πας, με παίρνεις, με πετάς. Μ' αφήνεις, με ζητάς, σε πέντε μεριές με σορτάς. Είσαι στα υπόγεια του νου μου και στη λογική μου φωτιά. Έχω πάψει πια να μετράω την αλήθεια και την ψευτιά. Πότε σαν βελούδο χαϊδεύεις, πότε σαν αγκάθι πονάς. Κυκλοθυμική μου αγάπη, κυκλοθυμικά μ' αγαπάς. Σε διαδρόμη, επικίνδυνη κι αμφιδρομή γυρνάς. Με φέρνεις και με πας, με παίρνεις, με πετάς. Μ' αφήνεις, με ζητάς, σε πέντε μεριές με σκορτάς. Με φέρνεις και με πας, με παίρνεις, με πετάς. Μ' αφήνεις, με ζητάς, σε πέντε μεριές με σκορπάς. Και με πας, με παίρνεις, με πετάς. Μ' αφήνεις, με ζητάς, σε πέντε μεριές με σκοπάς. Με παίρνεις και με πας, με παίρνεις, με πετάς. Μ' αφήνεις, με ζητάς, σε πέντε μεριές με σκοπάς. Με παίρνεις και με πας, με παίρνεις, με πετάς. Μ' αφήνεις, με ζητάς, σε πέντε μεριές με σκοπάς. Με παίρνεις και με πας, με παίρνεις, με πετάς. Τέτοια επιμονή, τέτοια ξεροκεφαλιά. Άστα αυτά τώρα και πρόσεξε μην εμφανιστεί ο δάμον ο φίλος μου. Ο φίλος σου. Θα στο συστήσω και θα δεις. Αν έρθει. Θα έρθει, ορίστε, τον έχει πρώτο εδώ. Και πούντος. Κοίταξε, οι πρώτοι εμφανίζονται τελευταίοι και οι τελευταίοι εμφανίζονται πρώτοι. Γιατί οι φίρμες εμφανίζονται τελευταίοι, καταλαβες. Σειρά έχει τώρα στο μεγάλο απόψινό μας σόου. Τι βλέπω, το μεγαλύτερο αστέρι της τηλεόρασης μπαίνει αυτή τη στιγμή στην αίθουσα. Ο δάμον! Δάμον, φίλε μου! Πάλι εσύ! Από δε κοπέλα μου, η Λίνα. Εμένα τι με νοιάζει? Μόνο εσύ μπορεί να βοηθήσεις, ρε Δάμον. Με το Νατζέντ έγινε μια παρεξήγηση. Κάνε και εσύ κάτι για μένα, μια ευκαιρία. Λοιπόν, θα σου δώσω μια συμβουλή και θα λύσει το πρόβλημά σου. Τι σου λέγα, Λίνα? Λέγε, ρε φίλε. Θα διαβάζεις κάθε μέρα τις μικρές αγγελίες εφημερίδες. Ζητάνε πλασιές, ζητάνε ανεδίκευτους εργάτες, ζητάνε θυρωρούς. Θα λύσεις το πρόβλημά σου. Και τώρα όλοι μαζί χειροκροτήστε τον μπαλέτο του Φώτη Μεταξόπουλου.
the volume. Pump up the volume. Και μην πίνεις, σε παρακαλώ. Πλήρωμαι, ναι, δεν πάω πουθενά. Ο φίλος σου μας έκανε σκουπίδι. Τώρα θα δουν την αξία μου. Έχεις πιει και δεν ξέρεις τι λες. Ξέρω και τι λέω και τι κάνω. Πολύ καλά. Θα δεις τι θα γίνει τώρα. Πού είναι. Και τώρα, φίλοι μου, υποδεχτείτε! Εμένα θα υποδεχτείτε! Εκτός προγράμματος! Κάτι έχω ετοιμάσει για τους πειρασμένους του κάτω κόσμου, με συγχωρείτε. Του τρίτου κόσμου ήθελα να πω. Μου είχατε πει ότι θα είναι μονάχα φίρμες. Δεν πρέπει να πει κουβέντα αυτός. Βγάλτε τον έξω! Λαμπρή εκδήλωση για τα παιδιά του τρίτου κόσμου, παραλίγο να διαταράξει κάποιο ψώνιο που τύφλια στο μεθύσι προσπάθησε δύο φορές να διακόψει το πρόγραμμα. Ευτυχώς οι σερβιτόροι τον απομάκρυναν εγκαίρως και τον παρέδωσαν στο πλήρωμα περιπολικού. Ο ταραξίας οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Εγώ φταίω. Δεν έπρεπε να τον αφήσω μόνο του. Φίλος να σου πετύχει. Η Λίνα τι θα λέει. Σάτα! Σάτα! Λίνα, πώς βρέθηκες εδώ. Διάβασα τις εφημερίδες και ανησύχησα. Ευτυχώς αφήσανε. Μου κάνανε χάρη. Για τα χθεσινά δεν ξέρω τι να πω, σε ντρέπομαι. Τουλάχιστον καταλάβεις τι μπορείς να περιμένεις από φίλους εν γι' αυτό. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Και τώρα τι σκοπεύεις να κάνεις.
Δεν ξέρω τι θα κερδίσει η νομική, πάντως ξέρω τι θα χάσει η τέχνη. Αγάπη μου, αγάπη μου. Επιτέλους, πήρες τη σωστή απόφαση. Αύριο πρωί-πρωί θα ανανεώσω την εγγραφή μου. Πιστεύω να σου πει σε καλό αυτό το σοκ που σου προκάλεσε ο Δάμο. Δικά μου τα λεφτά, κέρδισα. Να περιμένουμε μισό λεπτό, παρακαλώ. Δυστυχώς η διεύθυνση απουσιάζει. Θα συνεχίσω αν θέλετε να συνεχίσω με επιταγή. Όπως ξέρετε, εγώ πάντα πληρώνω. Σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Τα πεζοδρόμια τα φτιάξα! Ρε! 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 Πάνω που έλεγα ποιον να βρω, να σε μπροστά μου. Στην νομική πήγαινα, αλλά τα έχω παρατήσει. Ήθελα να τακτοποιήσω το θέμα μου. Τι μου πες? Το γέρο μου, το βλέπεις καθόλου? Ναι, το βλέπω. Δεν τον κάνω όρθιο που παράτησε το πανεπιστήμιο. Μου λέει ότι σου κόψει για το παραδάκι, ε. Δεν βαριέσαι, μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια. Για πες μου τα δικά σου. Κοίτα, τα δικά μου έχουν σχέση με σένα. Γιατί εσύ έχεις μεράκι με τα καλλιτεχνικά. Εσύ τι δουλειά έχεις με τα καλλιτεχνικά? Παράτησες τα εγωπρόβατα? Τώρα! Δεν τα άμαθες? Δεν το είπε το CNN. Για λέγε. Έχω δική μου τηλεόραση. Λοιπόν όλοι έχουνε. Και τηλεόραση και βίντεο και το στιέρα και μίξερ. Όχι, όχι. Άλλο σου λέω, Σωτήρι μου. Κανάλι δικό μου έχω. Σταθμό. Τι έχεις λέει? Το Ηλίας Channel. Άλλο πράγμα σου λέω. Εσείς εδώ δεν το πιάνετε, αλλά τα γύρω χωριά, Σωτήρι μου, μιλάμε για καταπληκτική εικόνα, ε. Όχι και τηλεοπτικό σταθμό το πέρα χωριό. Τώρα όμως σφίξαν τα πράγματα. Δεν έχω άδεια και καταλαβαίνεις. Α, πειρατής δηλαδή. Πειρατής, ξεπειρατής, ένα έχω να πω. Αφού στο χωριό έχει οικονόμη, σκέψου εδώ τι θα γίνει. Και τι πρόγραμμα είχες? Βιντεοκασέτες. Αλλά τώρα λέω να φέρω τα μηχανήματα στην Αθήνα. Εδώ, άμα βάλεις κασέτες, θα ξεσηκωθούν οι βιντεοκλαπάδες. Άλλο θα φτιάξω εδώ, άλλο. Η Αθήνα έχει απαιτήσεις. Τι θα φτιάξεις δηλαδή? Εσύ θα μου πεις ποιο να ρωτήσω. Το Λευτέρη το θυμάσαι? Έγινε μεγάλος και τρανός. Δάμον σου λέει ο άλλος. Τον βλέπεις καθόλου? Μια φορά τον είδα και σώθηκα. Μη μου το θυμίζεις το. Εσύ, Σωτήρη μου, είσαι καλύτερος. Ρε Σωτήρη, θυμάσαι εκείνο το σκετσάκι που έπαιξε στο σχολείο? Και κατουρίθηκε ο δάσκαλος από τα γέλια. Ρε το Σωτήρη. Ρε τον Ηλία, τι μου θύμισες. Πού τα πούμε, ρε Σωτήρη? Τώρα θα τα πούμε. Όχι, επειδή πήγαινες για δουλειά. Έχασε τη δουλειά, εδώ είναι η δουλειά. Παραγγείλω ουζάκια να τα πούμε. Δηλαδή είσαι μέσα, το κάτω ρε Σωτήρη. Το κάτω ρε Ηλία. Θα το εξηγήσω στη Λίνα και θα το καταλάβει. Είναι κορίτσι με κατανόηση. Λίνα μου, ας σου πω τα χάριστα. Τα ξέρω. Πότε τα μάθες? Την Τετάρτη. Να ξέρεις πώς ευτυχισμένη με κάνεις που ξαναγύριζε τις σπουδές σου. Δηλαδή έτσι και δεν ξαναγύριζα θα ήσουν πολύ δυστυχισμένη? Μην το ξαναπείς. Δεν φαντάζομαι να μετάνιωσες. Όχι, προς Θεού. Ηρέμησε. Είπα κι εγώ. Και κοίτα, σ' αγαπώ. Αλλά έτσι και ξανά αφήσει το πανεπιστήμιο, θα δέσω κόπο την καρδιά μου και δεν θα με ξαναδείς. Τόσο πολύ, ε. Με συγχωρείς, αλλά δεν αντέχω άλλες επιπολαιότητες. Αλλά τώρα τι το συζητάμε, αφού θα συνεχίσεις τις σπουδές σου, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, και από απόψε πέφτω με τα μούτρα στη μελέτη. Αγάπη μου. Να μελετήσουμε άλλη μια φορά το πρόγραμμα, έτσι από Δευτέρα μέχρι Κυριακή. Ωραία είναι έτσι όπως το λες. Εσύ ξέρεις από αυτά. Και εσύ ξέρεις από τα άλλα. Όχι να το πενευτώ, αλλά αυτός που μου πούλησε τα μηχανήματα με έκανα αητό, ε. Λοιπόν, τα χειρίζεσαι ωραία, έτσι. Εγώ μέχρι που τα επιδιορθώνω. Καλά όλα αυτά, αλλά αφού είμαστε πειρατές, πώς θα μας βρίσκουν για διαφημίσεις? Αυτοί θα μας βρίσκουνε. Εγώ θα τους βρίσκω. Εσύ στο πρόγραμμα, άσε να πάμε καλά στο ξεκίνημα και μετά βλέπουμε, έτσι, οικονομικά ότι μπορούμε μόνοι μας στην αρχή. Μην ανησυχείς, θα πάμε καλά. Αν δεν πάμε μέσα. Πού θα μας πιάσουνε, μωρέ. Νίκες από ονειρό μέρος για στούντιο, θα δεις. Για κοίτα ο Ηλίας, ακόμα δεν ήρθε στην Αθήνα και μάθε τα κατατόπια καλύτερα από εμάς. Αμ δεν με ξέρεις εμένα. Δηλαδή το πράγμα προχωράει γρήγορα, ε. Στο τάκα τάκα. Πάω, φέρω τα μηχανήματα, τα στείνω και βγαίνουμε στον αέρα. Ηλίας Channel, Ηλίας Channel, τρέμετε κανάλια.
Ηλίας Channel. Και άλλο κανάλι. Pixar. Καλύτερα που δεν είναι ο Σώτος μου εδώ, να το δει και να ζηλέψει. Εδώ, εδώ ήρθαμε για να κλέψουμε την κεραία του ιδιωτικού καναλιού. Με τρελώσεις, θα μας σκόσουνε μέσα. Όλο την καταστροφή φέρνεις, αδερφέ μου, έλα ανέβα πάνω. Όχι, δεν ανεβαίνω, ανέβα εσύ. Αμάν η γκρίνια σου, αμάν. Πρέπει, το ξέρεις ότι θα τους κλέψουμε την εικόνα και θα δένε το δικό μας το κανάλι στην τηλεόραση. Αυτό θέλω κι εγώ. Πρέπει, θα μας βάλουνε φυλακή. Αυτό θέλω κι εγώ. Γιατί δεν, αυτό θέλω να φαίνεται μόνο η δική μας εικόνα. Σταμάτα πια. Πολλοί θα μας ζηλέψουν να τους σκίσουμε. Λοιπόν, άντε να τελειώνουμε. Εκεί είναι καλύτερη θέση για τον εκφωνητή. Ναι, μπράβο, εκεί φωτίζει καλύτερα, ναι. Εντάξει, θα τα δούμε στην πράξη. Εγώ πρέπει να πηγαίνω, πού πας, το βράδυ βγαίνουμε στον αέρα. Θα περιμένει η κοπέλα μου, θα ψάξει να με βρει τώρα. Κοπέλα σου είναι πανική. Κουκλίτσα. Κουκλίτσα, να τη φέρεις για εκφωνήτρια, ρε. Κοίταξε, άμα τη συναντήσει, μην τη πει ότι δουλεύουμε στο στούντιο, θα τη πει ότι είμαστε συμφοιτητές στην νομική, έτσι. Συμφοιτητές εμείς. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ φεύγω, έτσι. Άντε, γεια. Άντε, λοιπόν, ξέρεις, εσύ θα γινόσουν σπουδαία showwoman ή εκφωνήτρια. Τώρα που τη άφησε εσύ, θα κολλήσω εγώ το ψώνιο. Πολύ χαρούμενη σε βλέπω σήμερα. Και βέβαια είμαι. Παρόλο που βλεπόμαστε πολύ λίγο, ξέρω όμως τον λόγο. Τι ξέρεις? Ξέρω ότι έχεις πέσει με τα μούτρα στη μελέτη για να πάρεις όσο γίνεται πιο γρήγορα το πτυχίο σου. Α, ναι. Λοιπόν, τέτοια αλλαγή σε σένα δεν την περίμενα. Να ξέρεις πόσο ευτυχισμένη με κάνεις που έγινες άλλος άνθρωπος. Έγινε αγνώριστος. Γιατί μας καρεύτηκες έτσι, έχεις γίνει αγνώριστος. Αυτό ήθελα κι εγώ, να είμαι αγνώριστος. Λοιπόν, έλα, κάθισε. Ηρέμησε, λοιπόν. Στο όνομα του Θεού, του Χριστού και της Παναγίας, βοήθησε μας προφήτη Ηλία. Έλα, σε ένα λεπτό αρχίζουμε. Λοιπόν, εντάξει, ηρέμησε, όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, εγώ μετράω, εντάξει. Ναι, ναι. Λοιπόν. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε σώτο. Καλησπέρα σας. Ελληνίδες, Έλληνες, κυρίες και κύριοι. Απόψε βλέπετε για πρώτη φορά το Ηλίας Channel. Το Ηλίας Channel θα εκπέμπει κάθε βράδυ. Εγώ είμαι ο Φιντίας. Θα βλέπετε από επιθεώρηση μέχρι Βουλή. Θα μου πείτε τι επιθεώρηση και Βουλή το ίδιο είναι. Λοιπόν, και αρχίζω απόψε με κατεύθυνση. Με έναν εκδοτάκι. Κάποτε ήταν ένας Αμερικάνος. Ο οποίος έκλαιγε. Τον ίδιο Θεός και του λέει: γιατί κλαίσαι, παιδί μου? Λέει: να, ο γείτονας μου έχει 1000 γελάδια και 1000 πρόβατα. Θα ήθελα κι εγώ να είχα 1000 γελάδια και 1000 πρόβατα. Τα έχεις, του λέει ο Θεός. Σε ευχαριστώ, Θεούλη μου, του λέει ο Αμερικάνος. Ένας εκλέσος, έκλαιγε, του λέει ο Θεός, γιατί κλαις, παιδί μου, γιατί ο διπλανός μου έχει ένα πύργο και λέει ότι έχει φαντάσματα και κόβει εισιτήρια στους τουρίστες και καταλαβαίνει κονομάει λεφτά. Θα τα έχεις, του λέει ο Θεός. Σε ευχαριστώ, Θεούλη μου. Βλέπει και ένα Έλληνα. Έκλαιγε, του λέει, γιατί κλαις, παιδί μου? Μα λέει, ο γείτονας μου λέει, έχει μια κατσίκα και αρμέγει γάλα. Και του λέει ο Θεός, έχεις και εσύ κατσίκα να αρμέγεις γάλα? Όχι, του λέει ο Θεός μου, θέλω η κατσίκα του διπλανού μου να ψοφήσει. Γιατί το έκλεισες? Ωραία, αυτός καλός ήταν, να δούμε τι θα γίνει με το δικό μας. Ξέρω. Πάρ' το ένα τηλέφωνο, Ρέιρο. Αφού μου είπες ότι τον πήρε στη λέξη και δεν είναι. Δεν βγαίνει γιατί ξέρω θα τον χέσω. Άμα ακούσει ότι τον ζητά αγκόμενα θα τρέξει αμέσως. Και τι να του πω? Άμα βγει, δώσ' τον σε μένα. Εντάξει. Λέγεται. Ναι, μισό λεπτό. Έρχεται.
Ναι, ποια είσαι? Τι θα γίνει, ρε Μούτρο? Με κολπάκια θα σε βγάζουμε στο τηλέφωνο. Να πάρει και να σηκώσει πάλι εσύ. Αφού το ξέρεις ότι μου φέρνεις μπουζουζιά. Τι θέλεις μόνο να με καταστρέψεις? Μόνο σου, ρε, θα καταστραφείς. Άσε τώρα τις προλήψεις και πες μου γιατί δεν πήγες για πρόβα με τους άλλους. Ας κάνουν αυτή πρόβα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Άκου, πρέπει να μιλήσουμε και για την άλλη δουλειά. Είναι βιαστικό το πράγμα. Καλά, θα περάσω. Πότε, ρε δάμονα, όταν σε μαδίσουν και θα έρθει να ξεσηκώσει έναντι. Είχε, δεν είχε, την είπε στίχο σου, γεια σου πάλι. Έχει τα κομμάτια. Νούμερο, τι πάσε. Τι να κάνουμε, ρε Ιρό. Είναι, βλέπει, η πρώτη φίρμα σήμερα. Και έτσι είμαστε αναγκασμένοι να ανεχόμαστε τον παλιό χαρακτήρα του. Εσύ όμω τον έκανε αυτό που είναι. Εγώ βέβαια τον έκανα, αλλά μόλι του ανεβάζει ψηλά, αυτοί σε γράφουν. Ναι, του άλλου ξέρει να του ανεβάζει ψηλά. Εμένα όλο υποσχέσει. Θα έρθει η σειρά σου, Ιρό μου. Άλλωστε, εσένα σε προορίζω για special πράγματα. Γιατί πράγματα στο μάτι μου? Γιατί δεν με πιστεύεις, ρε Ιρό? Να, ξέρω εγώ, μπορεί να φοβάσαι ότι αν με κάνεις φίρμα θα με χάσεις. Σου λέω να με πιστέψεις, Ιρό. Θα έρθει η σειρά σου, θα δεις. Καλά. Έλα, έλα. Καλώς τον κύριο συνάδελφο. Δεν μου λες, βρήκες εύκολα το σπίτι? Αμέ, εσύ όμως πώς με βρήκες? Δεν μου έδωσες την κάρτα σου? Α, ναι, για να μου τρυπείς τη μύτη. Έγινε τίποτα? Αυτή τη φορά η μύτη σου δεν κινδυνεύει. Δηλαδή ο δάμος δεν έκανε τίποτα, ε? Ας το δάμο, θα σε στείλω αλλού. Α, να μου λείπει. Για να με πετάξουμε πάλι έξω. Μαζί θα πάμε. Μόνο σου δεν γίνεται πριν συμφωνήσουμε. Το μέρος είναι μυστικό. Άρα εσύ, σε μυστικό διαφθορείο θα με στείλεις? Κοίτα που φοβάται την παρθενιά του. Σταθμός τηλεόρασης. Το Ηλίας Channel. Ηλίας Channel, το έχω ακουστά, σκίζει. Πες να κάνω μια καλή κουβέντα, κάνε κάτι. Την έχω ανάγκη τη δουλειά. Αφού σε φώναξα, σίγουρα πράγματα, ρε. Αδελφέ μου, να σε φιλήσω. Σιγά, ρε. Σοβαρά? Σοβαρότατα. Θα σου έλεγα να κάτσεις για καφέ, αλλά πρώτο καφέ δεν υπάρχει και δεύτερο πρέπει να προλάβουμε το αφεντικό, γιατί θα βγει έξω, έτσι. Και μην χάσουμε το λεωφορείο, γιατί τη βάψαμε. Μη σε νοιάζει, έχω κάτω το παπάκι. Λίγο να αργούσες και θα έφευγα, ε! Τι βλέπω, συνεργείο εξωτερικών μεταδόσεων? Μη σε νοιάζει, δικός μας είναι, μίλα ελεύθερα. Αλλά γιατί φορτώνεις? Κοίτα, άμα εκπέμπουμε συνέχεια από το ίδιο σημείο θα μας πιάσουν. Οπότε θα εκπέμπουμε και από το κινητό στούντιο. Πότε από εδώ, πότε από εκεί, θα τους μπερδέψουμε, κατάλαβες. Κάτω, Ηλίας. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Κοίταξε, Ηλία, ο κύριος είναι συνάδελφος, να το δέσουμε. Γιατί είναι επικίνδυνος, τον πιάνουν κρίσεις? Να το δέσουμε για τη δουλειά μας. Α, ναι, ναι. Κοιτάξτε, εγώ με τους ανθρώπους μου. Ναι. Εγώ είμαι εξηγημένος. Να πάρε αυτά. Έλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Πότε πιάνουμε δουλειά? Αυτά θα στα πει ο Σούκο. Όσο το. Χρειάζεται να κόψω δελτίο παροχής υπηρεσιών. Όχι, δεν τρελώσει, απληρώνει σε πορεία. Ωραία δουλειά, ρε Σούκο. Ωραία δουλειά. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα να φετάξει με το παπάκι, έτσι. Έλα, θα τα πούμε στον δρόμο. Καλό ταξίδι, καλό ταξίδι. Ωραία. Φτάσαμε. Τι σου είναι το παπί όμως, ε? Καλή δουλειά φαίνεται, καλή δουλειά. Εντάξει. Τι εντάξει, άκου τι λέει. Ξέρεις, ρε, πόσο καιρό έχω να κάνω με ροκάματο. Δεν κανονίσαμε όμως το σπουδαιότερο, ε? Τι, μη μου πει συμβόλαια, εμείς έχουμε λόγο. Όχι, μωρέ, άσε τα συμβόλαια. Για τα ονόματα. Ποιο θα μπει πρώτο? Δήμος, θα σε βαρέσω. Θα σε βαρέσω και ο σταθμός θα μεταδίδει όλη την ημέρα. Ο γεροδήμος πέθανε, ο γεροδήμος πάει. Θα εγκληματίσω και θα γίνω και φίρμα. Γεια σου. Δεν έχει σήμερα σπασμό? Να κατάλαβα. Πρέπει να σε πηδεύει κόσμο. Πάρ' το και έτσι. Πάντως έκλεινα στο ραντεβού σου, έτσι. Γι' αυτό σου παράγγειλα τον καφέ. Ζεστός είναι ακόμα. Ναι, ευχαριστώ. Τι μου τρώνε αυτά σήμερα? Σώτο, κάτι μου κρύβεις. Όχι, με γνώρισε. Τι σου κρύβω, αγάπη μου? Χθες το βράδυ τι έκανες? Χθες το βράδυ τι έκανα? Σε ρωτάω, τι έκανες? Σο, έτσι. Με ρωτούσε. Ψεύτη.
άλλο θα είδες και μου μοιάζε. Κανένα δεν είδα, ούτε και σένα. Πέρασε τυχαία από τη γειτονιά σου και είπα να σου κάνω μια έκπληξη. Είναι τουλάχιστον όμορφη. Η ποια? Αυτή που γύριζε χθες το βράδυ μαζί της. Α, εκεί το πας. Ας γελάσω. Όμορφη ο Ηλίας. Ηλίας? Ποιος Ηλίας? Αυτός που μου έδωσε την ευκαιρία να δείξω το ταλέντο μου. Α, κανένας ατζέντης θα είναι. Πάλι τα ίδια. Όσοι εδώ ήταν σώτο με εμάς. Ατζέντης ο Ηλίας. Ο Ηλίας είναι σε φοιτητής μου στη νομική. Τότε τι ταλέντο μου λες? Στα νομικά, παιδί μου, είναι αριστούχος. Με βοηθάει. Μελετάμε μαζί. Θεέ μου, πόσο ευτυχισμένη με κάνεις. Θα με συγχωρέσεις? Για ποιο πράγμα? Ένα, που σε υποπτεύτηκα ότι γύρισες με άλλη και ότι άρχισες τις παλιές σου λόξεις. Θα ήθελα πολύ να γνωρίσεις αυτό τον Ηλία. Θα είναι καλό παιδί. Όχι σαν τον άλλο το Βεντέτο. Έλα στο στούντιο. Τι. Τι λέω, έλα στη νομική καμιά μέρα. Καλύτερα κάπου έξω, να μπορούμε να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε, γιατί να μην μιλήσουμε? Και άμα περάσει για φοιτητής ο Γιδοβοσκός ο Ηλίας, να μου κοπεί η γλώσσα. Τι ψιθυρίζεις? Τι ψιθυρίζω? Για τον Ηλία, το αυτό, το εις νομικής, το συμφοιτήτη μου της νομικής. Λοιπόν, έλα, πιάσε αυτό εδώ εσύ. Να πηγήξω αέρας και θα μου πάρει το μουσι. Μισό λεπτό, εσύ ήθελες το δύο πρόγραμμα, έτσι? Για συμμετοχή εκείνου, πού θα τους κουβαλάγατε? Στο στούντιο απλακούσε αστυνομία. Τελείωνε, γιατί πρέπει να τρέξω για διαφημίσεις. Γεια σας από το Ηλίας Channel. Απέναντι μας έχουμε τον Παρθενώνα. Όταν μας επιτρέπει δηλαδή τον έφος να τον δούμε. Τώρα θα ρωτήσουμε τους περαστικούς να δούμε τι ξέρουν για τον Παρθενώνα. Παρακαλώ, γεια σας από το Ηλίας Channel. Τι τρέχει? Καταρχήν, τι επάγγελμα κάνετε? Βασικά είμαι φοιτητής. Βασικά είστε φοιτητής. Τι γνωρίζετε για τον Παρθενώνα? Δηλαδή? Δηλαδή ποιος τον έκτισε και πότε χτίστηκε? Βασικά εγώ όταν ήρθα στην Αθήνα εδώ ήτανε νομίζω. Ναι, νομίζετε ή ήτανε? Τι το ψάχνεις τώρα? Ναι, ας μην το ψάχνουμε. Ας ρωτήσουμε κάποιον άλλον. Παρακαλώ. Γεια σας κυρία μου, από το Ηλίας Channel. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Αμέρα, ρωτήστε με. Βλέπετε από εκεί τον Παρθενώνα? Κυρία μου, όχι από εκεί. Από εδώ, στην Ακρόπολη. Ναι, μάλιστα. Ναι, αυτά τα αρχαία τα βλέπετε? Ναι. Ποιος τα έκτισε? Οι αναφιώτες. Χτίσανε και τα αναφιώτικα εκεί δίπλα. Χτίστες ήτανε. Ναι, βέβαια, οι πρώτοι Έλληνες καταπατητές. Τι κερδίζα, κύριε? Θα σου έλεγα τι κερδίζα, να έχει χάρη που το πρόγραμμα μεταδίδεται στην τηλεόραση. Κύριε μου. Όχι, γεια σου. Hello. Ωραία, πέσαμε σε άλλο δαμπό. Τι να ξέρει αυτός από Ακρόπολη τώρα? Ακρόπολης, television. Ηλίας Channel. Very good. Well, Ακρόπολης is something wonderful, something excellent, splendid. You know, αυτό το μορφή που βλέπουμε τώρα, που ξέρουμε, το πήρε 450 με 420 πριν Χριστός. Όραμα Περικλής, σχέδια Θυνερκράτης Περικλή, προπέντων Φιδίας. Yeah, Φιδίας και εγώ. Oh yeah, but Παρθενώνας πήρε αυτό το μορφή 447 πριν Χριστός. Τα σχέδια τα έκανε κτίνος. Όχι κτίνος, ρε. Ικτίνος. Ικτίνος. But Ικτίνος was friend, a partner, you know, Σύνεργάτης με Καλλικράτης. No, Καλλικράτης. 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 Yeah. Από τι αφενείας, λοιπόν, έγινε Παρθενώνας. Bad. Φιδίας made a great mistake. Φιδίας έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Because later, μετά, έγινε Αθήνας statue, you know, το άγαλμα της Αθήνας. Αλλά στο ασπίτια αγάλματος, Φιδίας πήγε και έβαλε his photograph. You know, his face, φάτσα του, έκανε στο ασπίτια. Great mistake. So, police came, you know, Athens police, hop, go to jail. Κατάλαβες, το στείλανε φυλακή. Κατάλαβα. Ωραία που πέσαμε. Τι να ρωτήσω τώρα, τους Έλληνες? Έμενος φίλε. Γεια σας. Γεια σας. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό το μοτσίκι? Από το Ηλίας Σάνε. Μάλιστα, καλό, αλλά αθλητικά δεν βάζετε. Θα βάλουμε προσεχώς. Φίλαθρος είστε? Φανατήλας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για τον Παρθενώνα. Δεν με ρωτάς καλύτερα για την ΑΕΚΑΡΑ? Ωραία. Τι σύνθεση είχε η ΑΕΚ
Την τωρινή. Όχι, τη δεκαετία του 50. Μάλιστα. Δελαβίνιας, Παραγιός, Γιούλος, Παπαθεοδόρου, Τζανετής, Πούλης, Ιορδανίδης, Μαρόπουλος, Πατάκας και Κουτούρης. Μάλιστα. Τι ξέρεις για τον Φιδία, τον Ιχτίνο και τον Καλλικράτη? Πού παίζαν αυτοί? Αγαπητοί τηλεθεατές, ακούσατε ακόμη μία γνώμη ενός Έλληνα για τον Παρθενώνα. Τώρα θα ρωτήσουμε και μία Ελληνίδα. Κυρία. Ορίστε. Πώς λέγεστε? Πούλα. Τι έχετε να μας πείτε για τον Παρθενώνα? Τι να σας πω δηλαδή? Αυτά τα χτίσματα του Παρθενώνα, τα αρχαία, ποιος τα έκτισε? Από ό,τι έλεγε η τηλεόραση, όλα τα μεγάλα έργα τα έκανε το Πασόκ. Σε λίγο τώρα θα μας πείτε ότι τον Παρθενώνα τον έκτισε η Μελίνα. Πολύ πουμπούνα είσαι, ρε Δήμο. Έλα, εντάξει, μην εκνευρίζεσαι, σε πρόβες κάτω. Μα μια τάκα, λες και την ξεχνάς. Άντε, ας δοκιμάσουμε πάλι. Έλα, λέγε. Χθες το βράδυ μου χτυπούσε την πόρτα ένα μανούλι. Όχι, μωρέ, έτσι. Πιο ζωντανά. Κοίταξε με μένα. Χθες το βράδυ μου χτυπούσε την πόρτα ένα μανούλι. Δηλαδή με σκηνοθετείς τώρα? Σε σκηνοθετώ. Ναι, αλλά σκηνοθέτες είναι αδελφές. Τώρα που έχω πέσει σε λίγα αδερφές. Χθες το βράδυ μου χτυπούσε την πόρτα ένα μανούλι και δεν το άνοιγα. Μου χτυπούσε αυτό την πόρτα. Εγώ βράχο. Το άφησε να χτυπά την πόρτα και δεν το άνοιγα. Δεν το άνοιγα. Άνοιξε μου, φώναζε. Άνοιξε μου την πόρτα. Όχι ποτέ. Σε παρακαλώ. Πέφτει στα πόδια σου. Άνοιξε μου να φύγω. Ωραία τα λες. Σ' άρεσε? Πολύ. Έλα, πες τα κι εσύ. Εντάξει. Χθες το βράδυ μου χτυπούσε την πόρτα ένα μανούλι. Τι κάνεις, ρε? Έτσι δεν μου το έδειξες. Ρε, εγώ είμαι σκηνοθέτης, εσύ είσαι αδερφή. Α, με έχεις μπερδέψει, έτσι. Λοιπόν, έλα, έλα, ξανά. Έλα, ξανά. Και πιο ζωντανά, γιατί θα βγούμε και ζωντανή στην εκπομπή. Εντάξει. Με τα ονόματα όμως δεν είπαμε τι θα γίνει. Θα γράψω το όνομα σου πάνω σε μια σικιά. Θα την ποτίζω και θα μεγαλώσει. Έλα! Άνοιξέ μου, σε παρακαλώ. Άνοιξέ μου την πόρτα να φύγω, σε παρακαλώ, άνοιξέ μου. Όχι, δεν σε δίνω. Σε παρακαλώ, άνοιξέ μου, δεν είσαι άντρας. Γι' αυτό δεν σε δίνω. Άνοιξέ μου, σε παρακαλώ, θέλω να φύγω. Θα σε χτυπήσω. Χτύπησέ με, μ' αρέσει. Θα με χτυπήσεις πρώτα εσύ. Όχι, εσύ θα με χτυπήσεις πρώτα. Όχι, εσύ. Εσύ, εσύ. Τότε να το βγάλουμε. Εντάξει. Πού? Α, πέντε μπλοκ. Του Guy de Blanc. Α, πέντε μπλοκ του Guy de Blanc. Πλην, μπλοκ. Χτύπησέ με. Ωραία. Α! Τη σκότωσα. Ωραίο ήταν, γιατί το έκλεισες? Βρε, άλλο θέλω να βρω εγώ, βρε ήρω μου, άλλο θέλω να βρω. Τι? Και να δεις που το βρήκα, ε. Τι? Αυτός έχει περάσει από εκεί. Ναι. Αυτός είναι ο Δήμος. Τι τον θέλεις ο Δήμο? Βρε, δεν θέλω το Δήμο, τον άλλο θέλω, το Φιδία. Τι τον θέλεις? Αλλά από το Δήμο όμως θα βρω την άκρη. Καλά, τι τον θέλεις? Τι τον θέλω, να τον παρουσιάσω στην εκδήλωση για τα παιδιά του Τρίτου Κόσμου. Γιατί δεν έγινε? Έγινε, αλλά λόγω της μεγάλης επιτυχίας θα επαναληφθεί. Θα τον κάνεις και αυτόν φίρμα? Αφού έχουν αρχίσει και μου το ζητάνε όλοι. Δεν ξέρω πού να τον βρω. Ναι, για τους άλλους φροντίζεις. Για μένα τίποτα, ούτε ένα ρολάκι. Θα έρθει η σειρά σου, ρε Ιρό μου, θα έρθει η σειρά σου. Πάλι για λίγο θα τα πούμε, Σότο μου. Δυστυχώς. Σε βλέπω τόσο ωραία τώρα τελευταία. Αλλά αφού είναι για μελή, δεν παραπονιέμαι. Τι να γίνει? Η τέχνη θέλει θυσίες. Τα μαθήματα θέλεις να πεις. Ζαλίστηκες από το πολύ διάβασμα και δεν ξέρεις τι λες. Τα πετάω πότε πότε, ε. Μόνος σου μελετάς? Πάντα με τον Ηλία. Δεν μου το γνώρισες τελικά αυτόν τον συμφοιτητή σου? Μαθήματα, Λίνα μου. Κάθε βράδυ δίνω με εξετάσεις στο κοινό. Στους καθηγητές ήθελα να πω. Αν θέλετε να έρθετε στο σπίτι του φίλου σου να σας κάνω κανένα καφέ, κανένα φαγητό. Όχι, Παναγίτσα μου. Είναι μηχανήματα, κάμερες, διαδικάμαρα, καμαρούλα μια σταλιά και... ξέρετε, σόφρα κάπου εκεί, φανέλες από εδώ. Είναι πολύ ακατάστατος ο Ηλίας. Δεν θέλει επισκέψεις, καταλαβαίνεις τώρα. Μήπως δεν είναι Ηλίας και είναι κάποια συμφοιτήτρια? Συμφοιτήτρια ο Ηλίας με 10 στρέμματα μουστάκες. Έκανε όλους τότε να βγούμε μια μέρα όλοι μαζί. Θα γίνει και αυτό. Θα γίνει και αυτό. Όχι, όχι. Δεν γίνεται, Σότο μου, δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται, μωρέ, εύκολο είναι. Μα εγώ δεν είμαι ηθοποιός. Μια τάκα είναι.
Καλά, είναι τόση μεγάλη ανάγκη δηλαδή. Αφού τρεις χρειάζονται στο σκέτς. Ένας εγώ, ένας ο Δήμος και ένας εσύ. Γεια σας! Έλα ρε, έργησες, γιατί... Μωρέ, άστα αυτά, έχω ευχάριστα να εσκίζουμε μεγάλη ακροαματικότητα. Με κάλεσε ο ατζέντης να πάω επιγόντως, ε! Αυτός που μας περιποιήθηκε. Αυτός. Άντε να κάνουμε πρόβα να τελειώνουμε. Έχω μια ώρα καιρό. Ωραία, λοιπόν. Εσύ θα διαβάζεις εφημερίδα, έτσι. Όρθιος τη διαβάζεις. Ανέμελα. Από μέσα θα σου περνούν σκέψεις ανέμελες. Αχ, ό,τι θέλεις. Δηλαδή θα έχεις μια διάθεση. Ανέμελη. Ναι, ανέμελη. Μισό λεπτό, θα παίξει και το αφεντικό. Θα παίξει. Με τα ονόματα όμως δεν είπαμε τι θα γίνει. Αυτή τη φορά το όνομα σου θα το βάλω πρώτο. Από το τέλος. Λοιπόν. Εγώ το κατάλαβα. Ναι. Εντάξει κύριε, ευχαρίστως. Μπρος. Καλώς. Έλα, κάτσε. Ήρθα. Μπράβο. Σε είδε στο πειρατικό σταθμό. Α, στο Ηλία Τσάνελ, ε. Βγαίνω κάθε βράδυ. Με τον Φιντία, ε. Ναι, με τον Σότο. Σότος. Ναι, ο Σότος ο Αλεβίζος είναι. Δεν τον γνώρισες, ε. Ο Σότος ο Αλεβίζος είναι αυτός. Α, ωραία. Τη διεύθυνσή του την έχω. Ό,τι ώρα θέλω πάω και τον βρίσκω. Λοιπόν, για πες μου, είναι καλή δουλειά. Κοίταξα, δεν σε χρειάζομαι τώρα. Τότε γιατί με φώναξες. Έτσι, αλλά θέλω να πω μια καλή μέρα. Θα σε έχω υπόψη μου. Εντάξει. Μπάτσα. Δεν έπρεπε να πω για το Σότο. Πάλι με διώκουν. Τι να σου πω, βρε Χρύσα μου. Πήγαινε εσύ στο πάρτι με το δικό σου. Ο δικός μου δεν ξέρεις. Μελέτη. Μωρέ, ανάσα δεν παίρνει. Εγώ θα δω τηλεόραση. Τι άλλο να κάνω. Ναι, έγινε. Άντε, καλή διασκέδαση. Λέκη. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, η επιθεώρηση του Φιντία. Φρε, καλώς τον. Έλα, κάτσε. Μου είπε ο ψιλικατσής της γειτονιάς μου ότι μου τηλεφώνησες. Εσύ, τρόμαξα να σε γνωρίσω έτσι όπως βγαίνεις στο φάκο. Οχ. Γνωρίζομαι. Όχι βρε, αλλά έχω μάτι εγώ. Λοιπόν, φίλε μου, το μέλλον σου είναι σε μένα. Τι να πάρεις εκεί, μωρέ, στον πειρατικό σταθμό. Ψίχουλα. Ενώ σε μένα θα είναι αλλιώς. Να σου δώσω να καταλάβεις. Όσο θα ανεβαίνει το κασέ σου, τόσο θα ανεβαίνουν τα ποσοστά μου. Επομένως, έχω κάθε συμφέρον να σε ανεβάσω στα ύψη. Να παρατήσω τον Ηλία, ε. Πόσο να κρατήσει αυτό, βρε Σωτήρη. Δεν έχει μέλλον. Αν δεν σας πιάσουν σήμερα, θα σας πιάσουν αύριο. Αφού αναγκάζεσαι να μασκαρεύεσαι. Για άλλο λόγο μασκαρεύομαι. Έχω τα δικά μου εγώ. Λοιπόν, τι λες. Θα αρχίσουμε από τη μεγάλη εκδήλωση για τα παιδιά του τρίτου κόσμου που θα επαναληφθεί. Αυτό βέβαια θα είναι προσφορά. Αλλά θα σου γίνει μεγάλη διαφήμιση από όλα τα μέσα. Τα υπόλοιπα άστα σε μένα. Θα σε κάνω εγώ να φυλάς τα χέρια σου από τα πολλά λεφτά. Ωραία είναι αυτά που λες, αλλά δεν μπορώ να πουλήσω το φιλαράκι μου. Αυτός μου έδωσε την ευκαιρία να γίνω αυτό που είμαι σήμερα. Τι έγινες, μόλις ότι τίποτα δεν έγινες. Εδώ σε μένα θα γίνεις. Σκέψου το. Τι να σκεφτώ, όσο έχει το κανάλι ο Ηλίας, σε μένα στηρίζεται. Πάει να του πω για χαρά και αντίο. Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Θα πεινάσεις. Πρώτη φορά θα είναι. Θα δυστυχήσεις. Μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια. Καλά. Να θυμάσαι πάντως ότι εγώ σου δώσα την ευκαιρία, αλλά εσύ την κλώτσισες. Θα το θυμάμαι. Χαίρετε. Μου το κρατάς μανιάτικο από την άλλη φορά, ε. Θα σε κάνω εγώ να έρθεις παρακαλώντας. Σωτήρης Αλεβίδης. Σωτήρης Αλεβίδης. Οδός Αναγέννησης, αριθμός 545. Έλα, Ερώ. Έλα, πρέπει να ανταμώσουμε οπωσδήποτε το συντομότερο. Ήρθε η ώρα σου. Σε ξάφνιασα, άντι μου, ε. Λοιπόν, σε περιμένω, έτσι. Γεια. Θα τα πούμε, κύριε Σωτήρη, Αλεβίζου. Αν δεν με ξέρεις καλά. Τώρα όμως θα με μάθεις. Μα τόσο πολύ διάβασμα πια.
Έχω ξέρει πω ότι καταπιαστώ, πέφτω με τα μούτρα. Ούτε για ένα βράδυ. Κέντρο, αποκλείεται. Πάρε τον Ηλία και λέτε στο σπίτι τότε, αφού δεν θέλει αυτό επισκέψει το δικό του. Να σε βάλουμε σε φασαρία τώρα. Τι φασαρία, μωρέ. Κάτι πρόκειται να ετοιμάσω, θα τα πούμε λίγο, θα δούμε και λίγη τηλεόραση. Τηλεόραση, αποκλείεται. Μπράβο, έχεις χαρακτήρα. Δεν θες να αποσπάσεις την προσοχή σου από τα μαθήματα. Το βρήκες. Τι ώρα έχεις εσύ? Κοντεύει 6. Πω που άργησα, με περιμένει ο Ηλίας. Σε αφήνω, γεια. Τρέχεις στον Ηλία για τα μαθήματα σίγουρα ή πρέπει να μάθω? Μα απογοητεύτηκε, σκουπλά μου τώρα. Ναι, έτσι που μου τα είπε στο τηλέφωνο, νόμιζα ότι κάποιο ρόλο μου έχει βρει. Βρε κουτό. Αυτό θα είναι ο πιο σπουδαίο ρόλο τη ζωή σου. Σε παρακαλώ, Ηρώ. Θέλω να μάθει που έχουν το σταθμό του και από πού κάνουν τι εκπομπέ. Και μετά. Και μετά. Ναι. Μετά σου υπόσχομαι ένα συμβόλαιο που θα τρίβει στα μάτια σου. Έχω το λόγο σου. Τον έχει. Μόνο σε παρακαλώ πολύ να είσαι πιστική. Ναι. Και κοίτα καλά τη φωτογραφία για να το γνωρίσει, έτσι. Έλα καλέ, αφού τον έχω δει τόσες φορές στην τηλεόραση, το γνωρίζω. Έχει βγαίνει μεταμφιεσμένος. Ωραία, θα τα καταφέρω και θα παίξω κανένα σκετσάκι μαζί του και θα δεις ότι θα τα καταφέρω. Θα σκίσω. Ωραία, κάνε ό,τι θέλει σαν λευκό. Εγώ θέλω να μάθω μόνο πού κρύβονται. Ωραία, θα αρχίσω από αύριο κιόλα. Εγώ να αντιθώ γυναίκα. Να αντιθεί εσύ. Τι να αντιθώ εγώ, ρε. Μια θα βγαίνω με το Μούση, μια με το Μίνι, άλλο θα βγει. Εντάξει, παιδιά, θα βρούμε μία, θα την πληρώσουμε να κάνουμε δουλειά μα. Τώρα μιλάς σωστά, γιατί χρειάζεται στο σκέτς. Ναι, αλλά είναι μπάνικη όμως, ε. Μπάνικη, βεβαίως, και ωραία, και θα την πληρώσει και πολύ. Κάνα ψώνια δηλαδή. βέβαια, τι. Χρειαζόμαστε μια ωραία γυναίκα, όλο εμάς θα βλέπει ο κόσμος. Εντάξει, μωρέ, θα βρούμε. Με τα ονόματα όμως, τι θα γίνει? Θα πάρω το συνεργάτη χωρίς όνομα. Αντί να μετρώει αμφιβολία, δεν πετάγαμε μέχρι το δωμάτιό του. Ίσως να μην έχει πάει ακόμα για τον Ηλία. Για τον Ηλία ή... Κάνε, Παναγίτσα μου, να το βρω να μελετάει. Πώς πρέπει να παίξω Σέξπιρ, να πάρω επιχορήγηση. Να ζει κανείς ή να μην ζει. Ιδού η απορία. Τι είναι προτιμότερο στον άνθρωπο? Άμπλετ. Ριχάρδος. Τώρα τη στενοχώρια στο χειμώνα. Τον έκανε λαμπρή καλοκαιριά του Γιώργο ήλιος. Τώρα πια. Λες να βρει και ο Δήμος καμιά σουμπρέτα και να μας την κουβάλισε, ε? Με συγχωρείτε. Ο Δήμος σας θέλει. Ο Δήμος. Δεν δουλεύω στο Δήμο. Δείχνω για δημοτική υπάλληλος. Έχετε χιούμορ. Μας κάνετε. Εσείς ποιος είστε? Έλα, Παναγία μου. Χτυπάτε την πόρτα και δεν ξέρετε ποιος είμαι. Γυρεύω μια φίλη μου. Μα εδώ μέσα τι γυρεύετε? Ερωμένη μου είναι? Ωχ, Θεέ μου, θα έκανα λάθος. Βέβαια, έχω να έρθω εδώ πολλά χρόνια, αλλά... Αυτή... Αν έμενε εδώ, θα έμενε παλιά. Το έχω νοικιάσει πριν 3 χρόνια και ήταν άδειο. Πάντως, δεν μπορώ να σας εξυπηρετήσω. Πόπο! Τόσο δρόμο έκανα και τζίβος, ξεποδεριάστηκα. Αχ, 2 λεπτάκια. Καθίστε, καθίστε. Ευχαριστώ. Καθίστε. Πάντως, αν θέλετε καφέ. Δεν έχω καφέ, από νερό, ό,τι θέλετε. Όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω τίποτα. Μόνο λίγο να ξεκουραστώ και μετά θα φύγω. Αχ, τα ποδαράκια μου. Να σας κάνω μασάζ. Ξέρετε. Αλίμονο. Ναι, είναι, φαίνονται ότι είναι πολύ... Πολύ απάνω χεράκι, έχει το πούπουλο, πούπουλο. Αυτό πια είναι από τα προσδόκητα. Βέβαια, να ζητάς επιγόντως μια εμφανίσιμη ηθοποιό και αυτή να σου χτυπάει κατά λάθος την πόρτα. Αυτό δεν γίνεται ούτε σε βιντεοτενία. Θαύμα είναι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γιατί ο Δήμος μπορεί να φόραξε κανένα φρικιό, έτσι. Έλα, γρήγορα.
Ήσυχα, είσαι γυναίκα μου, έτσι. Α, ωραία. Και ο Δήμος που έλεγες. Φίλος. Α. Θεέ μου, θα την παντρευτεί με πολιτικό γάμο. Σε αυτή τη μελέτη έχει πέσει με τα μούτρα. Έλα, Ιρώ μου, πού κάθηκες. Πρέπει και σα τρίμωξε αυτό το μουτρό. Άσε τις ρίζες και κοίτα να με συγχαρείς. Μη μου πεις ότι το πέτυχες. Πολύ πιο εύκολα από όσο περίμενα. Έπεσε στην περίπτωση. Δεν μου πες τελικά, πού κάθηκες ο Ιρώ. Είχα πρόβο. Α, εσύ προχώρησες πολύ, για λέγε. Θα με δεις αύριο στην τηλεόραση. Όχι, θα σε δω, ναι. Θα δεις ότι έχω ταλέντο. Δηλαδή πήγες στα στούντιο. Ναι, καλέ, πήγα, αφού σου λέω εκεί έκανα πρόβες για τα σκετσάκια που θα παίξουμε. Λοιπόν, πες μου σε παρακαλώ πού βρίσκονται και μάθε ό,τι άλλο μπορείς. Ωραία, εγώ θα μάθω. Εσύ όμως αύριο θα με δεις στην τηλεόραση, ναι. Θα σε δω, εγώ. Θα σε δω. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, εδώ ήταν. Μα στα καλά καθούμενα τι έκανα. Ξέρεις εσύ καλά τι έκανες, θες και πού ήσουν. Ωραία, ήμουν εκεί που ήμουν κάθε βράδυ. Α, ώστε το ομολογείς, περνάς τα βράδια μαζί της, φύγε! Όχι, χωρίς να απολογηθώ. Γι' αυτό ήρθες. Αφού στο ραντεβού δεν έρχεσαι, το τηλέφωνο μου το κλείνεις. Να μην έρθω. Να πας σε αυτή που θα παντρευτείς. Σε αυτήν είμαι. Φτάνει η κοροϊδία, κύριε Σότο. Αφού θα πας και στο Δήμο. Οχ, είδες και το Δήμο. Έτσι δεν της έλεγες. Ότι έχεις φίλο στο Δήμο και θα σου βγάλει και τις άδειες. Σε ποιο σκέτσο το έλεγα αυτό. Στην πραγματικότητα το έλεγες. Σε αυτή που συνόδευες χθες. Α, αυτό είδες. Ώστε αυτό είναι ο Ηλίας, ε. Ο Ηλίας. Με ένα στρέμμα μουστάκι. Αυτός, δηλαδή το κορίτσι του Ηλία. Αυτός, κατάλαβες. Και τι γύρευε στο δωμάτιό σου. Τι γύρευε, δουλειά γύρευε. Τι λέω, μωρέ, είχε τσακωθεί με τον Ηλία και. Και ανέλαβες να την παντρευτείς ή να την παρηγορήσεις, ε. Σε άκουσα που έλεγες εσύ θα είσαι η γυναίκα μου. Στο σκέτ σου λέω. Άντε πάλι, με μπέρδεψες. Αυτό μου είπε ο Ηλίας να της πω εκ μέρους του και γι' αυτό την πήγα στο σπίτι του για να της το βεβαιώσει. Δεν πιστεύω λέξη πως λες. Θα τους φέρω όλους για να το βεβαιώσουν ήδη. Και αυτήν και τον Ηλία και το Δήμο. Και το Δήμαρχο. Το Δήμο, τον Κουμπάρο. Λοιπόν. Όχι πριν βεβαιωθώ με τα ίδια μου τα μάτια. Θα βεβαιωθείς. Πάω τώρα, μη με περιμένει ο Ηλίας. Ο Ηλίας. Μα τώρα γίνεται να την πηγαίνω για γάμο και να τη φέρω μπροστά σου και να της πω: να το κορίτσι μου, κουτί είσαι. Κουτί δεν είμαι, αλλά να το δω και να μην το πιστέψω. Θα το δεις. Τέλος πάντων. Κρίμα που δεν έχω καιρό να σε βγάλω έξω για να ξεσκάσεις. Τώρα θα μείνω να δω τηλεόραση. Έχει ένα ωραίο έργο στην Ερτένα. Θα δω το Ηλίας Channel. Μ' αρέσει. Η ακροματικότητα θα μας φάει. Για να δούμε, Ραϊρό. Σου δώσανε ρόλο ή σε δουλέψανε για να σου τραβήξουν κανένα δοκιμαστικό. Φίδια μου, χάθηκες. Πού ήσουν να ταξίδι. Δουλειές. Δουλειές, Δήμο, δουλειές. Όσο για ταξίδι και διακοπές διαγράφονται. Για φέτος. Για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή πόσα πολλά χρόνια. Πού να ξέρω. Έχεις μάθει εσύ πόσα χρόνια ζουν οι γάτες. Τι σχέση έχουν οι γάτες. Αν δεν ήταν η γάτα και ταξιδάκι θα πήγαινα και χειμερινό τουρισμό θα πήγαινα και καλοκαιρινό τουρισμό θα πήγαινα και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Ζημιά, τι ζημιά, ποιος σου την έκανε τη ζημιά. Το ζώον. Ποιο ζώον, η γάτα. Πέτερο μου ίμιση, η γυναίκα μου. Είναι ντροπή να μιλάς έτσι για την κυρία Ηρώ. Άσε με σηκώκα μου γιατί θα αρχίσω να νιαουρίζω. Το κακό άρχισε όταν αποφάσισε η γυναίκα μου να γίνει ζώθηκη. Και ένα βράδυ μου το πέταξε. Φιλία μου, τι θα λέγεις να φέρουμε σπίτι κανένα ζώον. Ωραία ιδέα. Το ξέρω θα δείξεις κατανόηση. Για ψητό ή για βραστό. Αναχαθείς λέμαργε, το νου όλο στο φαγητό τον έχεις. Για να το φάμε το θέλουμε το ζώον. Δεν εννοούσες αρνάκι άσπρο και παχύ της μάνας του Καμάρι ή την καλή μας αγελάδα που βόσκει κάτω από τη γιακάδα. Κανένα σκυλάκι εννοούσα. Εδώ βρε γυναίκα, δεν χωράμε εμείς στο διαμέρισμα και θα κουβαλήσουμε λικό σκυλό. Καλά, ένα τόσο δα κουταβάκι τι χώρο να πιάσει. Δεν είναι ο χώρος που θα πιάσει η Ρώμη, αλλά ο χώρος που θα αλωνίζει. Υπάρχουν φιδία μου και μικρότερα ζωάκια. Κατσαρίδες. Κανένα ποντικάκι. Τι έκανε, λέει. Εδώ τρομάξαμε να τα ξεφορτωθούμε και θα πάσουμε στο σπίτι μου αγουραίο. Ειδικά ποντικάκια, φιδία μου, σε κλουβί, χαμστεράκια. Εδώ δεν θέλω καναρίνη στο κλουβί και θα βάλω τυφλοπόντικα. Δεν παίρνουμε κανένα χρυσόψαρο που δεν κάνει και φασαρία. Α, παπά, κρύο πράγμα, άφωνο. Μήπως θα πιάσει συζήτηση μαζί του. Προτιμώ το χαμστεράκι. Μην κουβαλήσεις ποντικό στο σπίτι, γιατί θα κουβαλήσω γάτα. Γάτα, θέλεις φιδία μου, γάτα να πάρουμε. Τα ξαφνικά βρέθηκαμε ένα κατάκι έτσι. Χαρίτομαι. Παιχνιδιάρι, άσε την προπαγάνδα, δεν το θέλω. Μπράβο, Ιρώ, καλούτσι κατάπες. Αλλά τα αστέρι όμως είναι αυτός. Κρίμα που θα τους χαλάσω τη μάνεστρα.
ναι, σίγουρα. Αυτή είναι η ρόπο που συνόδευε ο Σότος. Τον ξεμιάλισε για να γίνει ηθοποιός. Θεέ μου, αυτό είναι. Μισό λεπτό, ρε Σότος. Συγγνώμη δηλαδή, τι δουλειά έχω εγώ με τα γράμματα και τις επιστήμες. Κι άλλοι δεν έχουν σχέση σαν και σένα, ρε, και πήραν ολόκληρα υπουργεία. Δεν μπορεί να παραστήσει τον φοιτητή για μισή ώρα, τι εξετάσει θα δώσει. Θα με καταλάβει η κοπέλα σου, αφού δεν ξέρει η κοπέλα νομικά. Ξέρει. Έχει δίκιο ο Δήμος. Τι, θα σε παρουσιάσουμε σαν δικηγόρο. Εντάξει αυτό. Το άλλο. Ποιο άλλο, καλέ. Με τις μουστάκες. Αφού έχω πει ότι έχεις ένα στρέμμα μουστάκι, πώς θα παρουσιαστείς, Σπανομαρία. Δηλαδή στην τηλεόραση εγώ θα βγαίνω με την κανονική μου φάτσα και εσύ μασκαρεμένος και στον δρόμο ανάποδα, δηλαδή. Κοίταξε κύριε, την Ιρώ μόλις γνωρίζαμε και μας βοηθάει. Εσύ, φίλος και. Μας κάνεις το δύσκολο, δηλαδή. Εντάξει. Ρεζίλι θα γίνουμε, τέλος πάντων, εγώ θα το βάλω το μουστάκι και ό,τι βρέξεις κατεβάσει. Τώρα είσαι εντάξει. Ανά. Ανά. Βάλτε το μουστάκι. Λοιπόν, μην ξεχνάς, έτσι, η Ιρώ είναι η κοπέλα σου. Αν με έχει δει στην τηλεόραση. Θα πούμε ότι είσαι ηθοποιός. Είμαι, δεν λέμε ψέματα. Λοιπόν, άντε γρήγορα γιατί το κορίτσι θα περιμένει. Ένα ζευγάρι και με έναν κόμενο. Α, τι βρώμα, α, τι βρώμα. Και μου λέει για πρόφεσο. Καλά, δεν μου λες που είναι. Α, στη γωνία. Εντάξει, εντάξει. Ξέρω, ναι, ξέρω. Γεια, γεια. Μα έχω δει τη Δεσποινίδα στο Ηλίας Channel. Ναι, έχω εμφανιστεί μια φορά, αλλά ο Ηλίας μου θυμώνει. Και πώς γνωριστήκατε? Πώς, συναντηθήκαμε τυχαία στο μουσείο έξω από την νομική. Μα εκεί είναι το Πολυτεχνείο. Αυτό ήθελα να πει, αλλά το μυαλό του είναι στην νομική. Ναι, ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι συναντήθηκα λοιπόν με τη Δεσποινή Σιρό. Δεσποινής? Μα αυτός είναι τελείως αγράμματος. Πώς μπήκε στην νομική? Με μέσο. Α, μεγάλο αίσθημα με τον Ηλία μου. Εγώ σας είδα μαζί με τον Σότο τότε και καταλαβαίνετε, μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Και με τους δύο, Δεσποινής. Και με τους δύο για να γίνει στά. Πρώτα πέρασα το Φιδία και μετά τον Ηλία. Εσύ τα μάτια να σου εξηγήσω. Άσα, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, ξέρω. Πρόβες για σχέση με το Φιδία μας. Και το άλλο το μούτρο από εδώ. Ο Φιδίας. Τώρα τα καταλαβαίνω όλα. Παρεξηγείς, ρε Χριστιανέ, μουστάκαρε πατριώτη, να σου εξηγήσω. Τώρα τα καταλαβαίνω. Ο Φιδίας. Λοιπόν. Σε θέλω, πάμε. Πάμε. Έρε, Σωτήρη, με τις ιδέες σου. Πάλι καλά που δεν φάγαμε ξύλο. Σωτο, φύγε, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Μου φτάνει ότι είδα. Θα χτυπώ κάθε μέρα μέχρι να ανοίξεις. Θα με κάνεις να αλλάξω σπίτι. Θα στείλω γράμμα. Θα το σκίσω. Μου σκίσεις την καρδιά, άνοιξε σε παρακαλώ. Ποτέ, ποτέ πια, φύγε σε παρακαλώ. Άμα ξεθυμώσεις θα τα πούμε. Τι να σου κάνω, αγαπητέ μου, τι να σου κάνω. Αυτό που ζητάς εσύ δεν είναι μπροστάτσι. Αυτό είναι ο κρατικός προϋπολογισμός. Είναι χρέος τιμής, καταλαβαίνεις. Είναι χρέος στα χαρτιά. Θα τα πληρώσω. Κοίταξε να δεις, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Αυτό είναι εξωφρενικό ποσό. Και εγώ τι θα κάνω, δηλαδή. Όρισε, πάρε την αρτάγη.
Αυτά δεν φτάνουν ούτε για ασπιρίνες. Τι να σου πω. Πούλα τα αμάξια, ξέρω εγώ. Πούλα ό,τι έχεις. Ψάξε κι άλλο. Λοιπόν, αυτό θα κάνω. Έχουμε τα δικά μας, έχουμε και τον άσο. Μα αφού σου εξήγησε, γιατί δεν με πιστεύεις. Άντε και σε πιστεύω, Ραϊρό, τι γίνεται. Να πάω δηλαδή στο στούντιο, με περιμένουν. Όχι, δεν θα χρειαστεί. Περίμενε. Τι, θα τηλεφωνήσει παραγωγό για μένα. Ναι, αστυνομία. Έχω μια πληροφορία για έναν παράνομο τηλεοπτικό σταθμό. Μάλιστα. Ωραία, έτσι όπως πάμε να το διαλύσουμε. Αφού δεν έχω κέφι σήμερα, βάλε πρόγραμμα κονσέρβα. Εγώ τότε να πηγαίνω, έτσι. Άντε, γεια. Άντε, γεια. Κι εγώ εκπομπή από το αυτοκίνητο, εντάξει. Αν έρθει η Ρο. Αν έρθει η Ρο, την περιμένεις εσύ. Άμα αφήσεις, κλείσε την πόρτα. Και κλείδωσέ την. Εντάξει, και κοίταξε και εσύ να εκπέμπεις από αλλού, μη μας εντοπίσουν. Έγινε, εντάξει. Η τσάπα μας καρέφτηκε σήμερα. Δεν έχει ζωντανό πρόγραμμα. Βαριοπατάει σήμερα η Ρο. Αστυνομία! Μην κουνηθεί κανείς στο κυκλωμένο. Σε πιάσαμε σε ένα πουλάκι. Το μεγάλο αφεντικό από εκεί έφυγε. Από εδώ. Πήγες να μου τη σκάσεις, ε! Πού είναι αυτός. Έλα, Α19, μ' ακούς. Ναι, βγαίνει ένας έξω με γένια και με μουστάκια. Πιάστε τον. Over. Χάσατε καμιά γάτα. Όπως είδατε κάποιον τύπο στις σκάλες να κατεβαίνει με μούση. Με μούση. Με μούση ένας κύριος τώρα μπήκε στο κουρίο για να ξυριστεί. Πάει να το σκάσει, ε. Πού πάω, βλάκας. Στο σπίτι σίγουρα θα έρθουν να με πιάσουν. Καλύτερα πάω σε ξενοδοχείο. Αμάν αυτή η ζήλια σου. Τι κατάλαβες που κάρβωσε τα παιδιά. Έτσι φαντάστηκες, Ρεϊρό. Το έκανα από ζήλια. Τότε γιατί. Γιατί θέλω να μείνει κόκορας μόνον ο Δάνο. Κατάλαβες. Δεν θέλω να πέσουν οι μετοχές σου. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το βεντέτο μας. Δεν ενδιαφέρον, Ρεϊρό. Συμφέρον είναι. Ξέρεις τι προστάτηση μου έχει πάρει. Ε? Έτσι και το σπίσει ο άλλος, πάει εγώ καταστράφηκα. Εκτός αν τον βρεις εσύ αυτόν τον άλλον. Δεν μου λες, ζηλεύεις ακόμα μετά τις εξηγήσεις που σου έδωσα. Ρε, αυτός είναι βλάκας. Εγώ του έδωσα την ευκαιρία, αλλά αυτός την κλώτησα. Δεν σε τον έχουν μέσα. Ξέρω εγώ, θα το μάθουμε από τις εφημερίδες σάπου. Έλα, πάμε τώρα γιατί αργήσαμε. Δεν μου λες, αγαπούλα μου, θα είναι και τηλεόραση. Ε, αμφιβάλλεις, Ραϊρό μου. Αφού θα παραδώσουμε τα λεφτά για τα παιδιά του τρίτου κόσμου. Εσύ θα τα δώσεις. Εγώ. Ο Δάμον, βρε, για να του γίνει προβολή από όλα τα μέσα. Εφημερίδες, τηλεόραση, ραδιόφωνα. Εκτός κι αν αυτός ο βλάκας θα παίξει τα χαρτιά. Συνελήφθη ο Δάμον. Μεγάλη απάτη για τα λεφτά που προορίζονται για τα παιδιά του τρίτου κόσμου. Θα ρίξω μια ματιά στην καλλιτεχνική στήλη. Τι έκανε, λέει. Σύλληψη μεγάλου στάρ της τηλεόρασης. Ωραία, επιτέλους έγινε αδιάσημος. Μα πότε με πιάσανε, αφού εγώ εδώ είμαι. Τι λέει. Χαρτιά σκεπασμένα με 5.000. Παρέδωσε χθες για τα παιδιά του τρίτου κόσμου ο διάσημος τηλεοπτικός αστέρας, Δάμον. Όπως διαπιστώθηκε ο Δάμον, έχασε τα χρήματα στο τζόγο. Βέβαια, για μας δεν γράφει τίποτα. Ούτε στα ψηλά. Ολόκληρο η Ηλία Τσάνερ πιάσανε και το πενάνε στον τούπο. Καταζητείται άγνωστος γενιοφόρος τηλεπειρατής. Πάω για ξούρισμα. Μπορεί να μην έχω γένεια, αλλά μια κόντρα θα χρειαστεί. Καταστροφή! Καταστροφή! Ο Δάμον μέσα
Ο άλλος έχει εξαφανιστεί από το σπίτι. Δεν μπορείς να είναι. Εσύ πρέπει να ξέρεις το σπίτι της κοπέλας. Πού να το ξέρω, μία φορά την είδα όλη και όλη την κοπέλα. Και τώρα τι κάνω. Υπομονή. Τι υπομονή, μωρέ, που θα το βουτήξει άλλος ατζέντης. Αυτή η ευκαιρία γυρεύανα για να σφίσει ο δάμος. Αν δεν γινόταν η παρεξήγηση, μπορεί να γινόμασταν φίλες με την κοπέλα και να ξέρα τα σπίτι της. Αμέσως που τα κάνατε. Αφού της έλεγε ότι φυτά στη νομική και έκανε κρυφά τις εκπομπές. Νομική, α ναι, φυτούσε στη νομική. Λοιπόν, κάποιος από τη νομική θα μας πει που μένει. Ωραία, πέρασε ο κίνδυνος. Να ξαναβρούμε το σπιτάκι μας. Από τον Ηλία είναι. Αγαπητέ Σωτηράκη, γεια σου. Στο χωριό ξανάστησα το Ηλίας Channel και σκίζει. Αν θέλεις, έλα να κάνεις τα ωραία σου. Να κατουρηθούν οι χωριανοί από τα γέλια. Ας τους στεγνούς καλύτερα. Δεν με πάει το επάγγελμα. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε συνομική. Να ξαναβρούμε τη Λίνα μας. Το δικηγόρο πρέπει να το παραστήσω στη σκηνή, όχι στο δικαστήριο. Άντε καλά που δεν με πιάσανε, δεν λες. Έλα εδώ ρε παιδί μου, σε έπιασα επιτέλους. Κάντε λάθος κύριε, εγώ είμαι εξαιρισμένος. Αφήστε πρώτα να τελειώσω τις σπουδές μου. Δεν θα πας πουθενά, θα έρθεις μαζί μου. Θα μιλήσω πρώτα με τον δικηγόρο. Μην φοβάσαι ρε αγοράκι μου, δεν θα σε ρίξω στα συμβόλαια. Α, αρκεί που δέχτηκες, τι θέλεις. Θέλεις να μιλήσω εγώ με τον δικηγόρο, θα μιλήσω εγώ. Α, εσύ είσαι κύριε Σταμάτη, με κοψοχόλιασες. Βρε κατάλαβε το. Το μέλλον σου είναι μαζί μου. Θα σε κάνω διάσημο. Άσε και με ψάχνει η αστυνομία. Φαίνεται μας κάρφω σε κανένα καθήκη. Πάνε αυτά, ξέχνατα, ξέχνατα. Εγώ τα ξεχνώ. Η αστυνομία τα ξεχνάει όμως. Βρε αυτή ούτε που ασχολείται καν. Άλλωστε η αστυνομία θα ψάχνει κάποιο φιδία με γένεια. Ενώ εσύ θα παρουσιάζεσαι κανονικά και με το όνομά σου. Α, ωραία, να βγάλω και όνομα. Το πρώτο όνομα. Λοιπόν, ούτε η νομική μου πάει. Πάλι με κέρδισε η τέχνη. Η τέχνη θέλει θυσίες. Σου λέω, καταπληκτικό. Φούξια, ναι, έτσι πυρπιτσιλωτών. Ναι. Α, σ' αφήνω τώρα, ναι. Γεια. Το αστέρι μας. Α, το βρήκες επιτέλους. Η επιστροφή του ασώτου στην τηλεόραση, μάλλον η επιστροφή του σώτου. Μα πώς το κατάφερες. Ρε, άμα βάλω πεισμακού. Ε, βέβαια, με βοήθησε και η τύχη λίγο. Αγαπούλα, θα με βάλεις να παίξω κι εγώ μαζί του, ε. Ο Δήμος μας λείπει για να έχουμε απαρτία, αλλά μη σας νοιάζει, θα το βρω εγώ. Έλα ρε Δήμο, δεν ήρθα, έτρεξα. Υπάρχει τίποτα γιατί έχω στεγνώσει, ε. Γι' αυτό σε φώναξα, σου κανόνισε να πας να υπογράψεις συμβόλαιο. Πού? Με το Σταμάτη τον ατζέντη, θα πεις εκ μέρους μου. Οχ, κρίμα τη χαρά που έκανα. Γιατί μωρέ. Γιατί όποτε λέω εκ μέρους σου με πετάει έξω. Φρε πήγαινε, ξέρω εγώ τι σου λέω. Εντάξει θα πάω, αλλά εκ μέρους σου δεν λέω. Εντάξει μην πεις εκ μέρους, πήγαινε γιατί βιαζόμαστε. Χάσαμε τη Λίνα. Μη χάσουμε και τη δόξα. Εντάξει, για να γυρνάτε. Κοίτα, δεν θα είμαι από τις 8. Όχι, μετά τις 8. Ναι. Εντάξει, μόνο τα πάμε. Οκ. Γεια χαρά. Γεια. Ο κύριος. Ηθοποιός. Ο Δήμος. Τα έχει στα στοιχεία μου. Α, ναι. Πώς από εδώ. Ήρθα για καμιά δουλίτσα. Γιατί άλλο να έρθω. Κοίταξε, δεν έτυχε τίποτα ακόμα. Αλλά θα σε έχω υπόψη. Άρε Σώτο, γιατί με έστειλες για πλάκα. Σώτος, ο Σώτος σε στέλνει. Πειράζει. Πες το ρε άνθρωπε μου, γιατί δεν το λες. Γιατί άργησες. Έλα, κάτσε, κάτσε. Τι θα πάρεις, θες καφεδάκι, τσιγαράκι. Όχι, τίποτα, μερσί, εντάξει. Πάμε λοιπόν να υπογράψουμε αν τελειώνουμε. Έλα. Ρε μυστήρια πράγματα με το Σώτο. Καλά, ο Σώτος μου μίλησε με τα καλύτερα λόγια για σένα. Για τα ονόματα σας είπε τίποτα. Ποια ονόματα, δεν καταλαβαίνω. Άστο μωρέ, ξέχνα το, εντάξει, εντάξει φαίνεσαι. Καλό μεροκάματο θα μου δώσεις, έτσι, τα μισά του Σώτου. Τα έχεις. Ωραία. Κοίτα, το Σώτο θα τον ανεβάσω πολύ ψηλά. Πώς να το ξεχάσω. Πάντα βλέπω τις φωτογραφίες του και τις κριτικές. Αγάπη μου, ας είσαι ευτυχισμένος τώρα που βρήκες το δρόμο σου.
Εγώ προσπαθούσα να σε εμποδίσω. Εμπόδιο θα μου. Σε θαυμάζω τουλάχιστον από μακριά. Πώς ήμουνα και πώς κατάδυσα. Θα σας βολέψω όλους, θα σας βάλω σε σύρια, μόνο που προηγούνται οι οικογενειάρχες. Δάμον, πώς από εδώ. Τι να κάνω, Ρεσόρτα, το ξέρεις. Κατάλησα να σδιανεύω ρόλους και να με πετάνε έξω. Θα βρεθεί λύση. Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω. Να διαβάζω τις μικρές αγγελίες, ζητείτε ανειδίκευτος εργάτης, πλασιέ. Ξέρω, ξέρω. Θα βολευτώ. Είμαι, ρε. Ρεβανσιστής είμαι. Πάμε μέσα. Ευχαριστώ. Να πάω στο κάτω. Ο Δάμον. Τελείωσε η προφυλάκηση. Βγήκαμε εγγύηση. Πώς τα κατάφερες. Κάποιος πλήρωσε ανώνυμα. Αχ, αχ, αχ. Είσαι ψυχούλα εσύ. Εσύ λοιπόν. Έπρεπε να το είχα καταλάβει. Γι' αυτό ζήτησες προεφοδρή προκαταβολή. Και εγώ νόμισα πως έμπλεξε τα χαρτιά. Τώρα, τι να σου πω, ευχαριστώ. Δεν θα μου πεις τίποτε, μωρέ. Πάντως ένα έχω να σου πω. Εσύ κατόρθωσες να ρέμπεις ψηλά χωρίς να χάσεις την ανθρωπιά σου. Πράγμα που δεν το κατόρθωσα εγώ. Και θα σε κρατήσω κοντά μου για να στρώσεις χαρακτήρα. Και τα λεφτά σου θα τα κρατάω εγώ έτσι, θα τα δίνω σιγά σιγά για να ξεχρεώσεις. Δηλαδή, Δάμον και φιντίας. Μη λες φιντίας, αδερφέ μου, βγήκες εσύ από τη φυλακή και θα πω εγώ. Ο Σώτος και ο Δάμον, τα δυο μεγάλα ονόματα. Χαρείτε τους. Η βραδιά μεταδίδεται και από την τηλεόραση. Φίλοι μου, γιατί όλους σας θεωρούμε φίλους μας, όσο φίλοι είμαστε κι εμείς οι δύο. Και θα μας βρείτε πάντα αγαπημένους και αγκαλιασμένους. Το φίλο του το συγχώρησε. Εμένα όχι. Να το πίστεψε ότι θα άλλαξε σπίτι. Μπα, ούτε που θα με θυμάται. Δύο εμένα. Μία. Εγώ. Δύο. Χρώμα. Πού υπάρχει. Δεν κατάχασε. Δεν θα συνεχίσεις άλλο. Τι να συνεχίσω, εγώ χάσει και το βρακί μου. Γυρίστε από εκεί. Στο! Να, προσέχτε, προσέχτε να παιδιά. Τι έγινε, κύριε σκηνοθέτα. Ο Δάμον δεν είναι φυσικό σου, λείπει ρε παιδί μου ο ρεαλισμός. Το καταλαβαίνεις. Έξε φυσικά, ρε Δάμον. Εγώ δεν ξέρω χαρτιά και παίζω φυσικά εσύ. Εντάξει. Λοιπόν, το πάμε άλλη μια φορά, έτσι. Άντρα, παιδιά, κουράγιο, πρόσεχε. Ωραία, καλύτερα. Αυτά εσύ δεν τα βάλεις. Εγώ πώς ήμουν αρεσότο που είμαι άσχετος. Καλώς ήσουν, για να μην σου μιλήσει ο σκηνοθέτης, την άλλη φορά θα σου δώσουμε και λόγια. Το πρόβλημα είναι με μένα, παιδιά. Πάμε πάλι. Δε μου λες, μήπως θέλεις να παίξουμε στα αλήθεια για να μπει στο κλίμα. Καλό. Έτοιμοι. 5, 4, 3, 2, 1. Αρχίδια σήμερα. Αύριο πάλι. Πού θα γίνει. Αλήθεια να είπα μέχρι αύριο το βράδυ, η αλήθεια. Θα βαριόμουν, αλλά βαριέμαι να βαρεθώ. Ποιος χτυπάει από τα χαράματα. Ποιος είναι, ρε! Έλα, Σώτο, άνοιξε, εγώ ο Ηλίας είμαι. Ο Ηλίας τέτοια ώρα. Πώς σε βρήκα, Σώτο μου, καλά που σε βρήκα.
Δεν πιστεύω να έρθες για να πάρουμε τα ώρα και τα βουνά για εκπομπές. Όχι, μωρέ, ένα υπνάκο θέλω να πάρω. Είμαι ψόφιος. Ευτυχώς που δεν άλλαξες σπίτι τώρα που μεγαλοπιάστηκες. Πώς κατάντησες έτσι, μωρέ? Με κυνηγάνε για τον σταθμό παραλίγο να με πιάσουνε. Όλο στο παραπέντε τη γλιτώνεις εσύ. Ευτυχώς, γλίτωσα πάλι τα μηχανήματα και το αμάξι. Θα το στήσω στην Αθήνα, ε. Δίπορτο, Ηλίας. Άμα σε κυνηγάνε εδώ, στο χωριό. Άμα σε κυνηγάνε στο χωριό, εδώ εσύ. Εδώ δεν θα ψάξουνε. Άσε να περάσει λίγο η πόρα και βλέπουμε. Με βλέπω μέσα για περίθαλψη εγκληματία. Όχι εγκληματία, ρε πατριώτη. Αστειεύομαι, μωρέ, μείνε όσο θες. Και όσο για την ξάπλα και τη μάσα, εγώ είμαι εδώ. Άνετος είμαι. Εγώ να κρυφτώ θέλω μόνο και να. Πάρω ένα υπνάκο. Είμαι ψόφιος. Λοιπόν, κοιμήσου εσύ στο κρεβάτι και εγώ θα κοιμηθώ στον καναπέ. Κοιμήσου εσύ στον καναπέ και εγώ θα κοιμηθώ στο κρεβάτι. Όλοι σε κοιτάζουν, ε. Καταζητούμενος είσαι. Μήπως έχω μοιράσει τη φωτογραφία σου? Μωρέ, άσε να ξεχάσετε λίγο το πράγμα τώρα. Θα έρθεις. Έλα. Στο στούντιο θα έρθεις. Όχι, εγώ εδώ. Καλύτερα να περιμένω στο αμάξι. Αν έρθει κανείς, πες ότι είσαι σοφέρ μου. Και αν δεις ασκούρα, παταγκάζει. Γι' αυτό σου λέω. Κρίμα που δεν έχει τηλεόραση να με δεις. Τι θα παίξεις, ρε? Τίποτα, είμαι καλεσμένος στη ζωντανή εκπομπή, πέρασε για ανάκριση. Μεγάλη ακροαματικότητα, ε. Αφού θα δείξει και εσένα, θα σκίσει. Άντε, μου τα λες μετά, πήγαινε, πήγαινε, πήγαινε. Δεν θα φύγεις, έτσι. Τώρα η εκπομπή μας φιλοξενεί και μία διασημότητα. Η ανάκριση είναι συχνά σκληρή. Καλεσμένος μας σήμερα να υποβληθεί σε αυτή την ανάκριση, ο γνωστός σόουμαν Σότος Σαλεβίζος. Σότο, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Σήμερα είναι ο Σότος. Παραλίγο να το ξεχάσω. Οι ακροατές μας θα ήθελαν να μάθουν πώς έφτασες στην επιτυχία. Παράνομα. Πάντα με το χιούμορ που σε χαρακτηρίζει. Έχεις καλλιτεχνικές ρίζες? Η μάνα μου κάνει καλλιτεχνικό κέντημα και ο πατέρας μου είναι καλλιτέχνης στο άρμεγμα Εγώ Προβάτω. Θέλεις να μας πεις πώς ξεκίνησες την καριέρα σου? Όταν ήμουν στην πρώτη δημοτικού σε μια καλλιτεχνική γιορτή, είχα απαγγείλει ένα δραματικό ποίημα, η καρδιά της μάνας. Το τι γέλιο έπεσε δεν λέγεται. Από τότε ήμουνα για γέλια. Χαρτιά παίζεις? Ποτέ. Πίνεις, μεθάς? Ούτε για αστείο. Έχεις ιδιοτροπίες? Όχι. Καλά, εσύ δεν έχεις κανένα ελάττωμα? Έχω ένα. Τι ελάττωμα? Λέω ψέματα. Σότο, έχεις πολλές θαυμάστριες. Είμαι αξιοθαύμαστος. Μια αδιάκριτη ερώτηση. Ξέρουμε ότι δεν είσαι παντρεμένος. Δεσμό έχεις? Σίγουρα δεν είσαι ερωτευμένος? Ερωτευμένος είμαι. Με ρώτησες αν έχω δεσμό. Δηλαδή αγαπάς χωρίς ανταπόκριση? Ο πρώτος ή ο τελευταίος είναι. Θέλεις να μας πεις ποια είναι? Και αν έχει ξαναφτιάξει τη ζωή της να της κάνει ζήλια ο άνθρωπός της. Να ξαναφτιάξει? Αυτό σημαίνει ότι την είχε συνδέσει κάποτε μαζί σου. Για κανένα χρόνο. Γιατί διαλύθηκε ο δεσμός σου? Δεν είπα το ελάττωμά μου. Λέω ψέματα. Τι ψέμα είπες? Ότι ξαναγράφτηκα αστυνομική. Και για να τα μπαλώσω, πήρα ένα παλιό φιλό μου, το παρουσίασα για σε φοιτητή μου αστυνομική και τα έκανα θάλασσα. Σώτο μου, κι εγώ σε είχα παρεξηγήσει. Thank you.
Εσύ δεν είσαι η κοπελιά του Σότου. Αχ, κοπελιά του λέει ψευτικό μουστάκι. Τι φωνάζεις ρε παιδί μου, είναι παράνομος να πούμε. Να σου πω το Σότο θέλεις. Ναι, πού είναι. Εδώ θα έρθει, γιατί δεν πήγες στο σπίτι να το βρεις. Μα εκεί στο μικρό δεματιάκι θα έμενε τώρα. Εκεί, μπας και πήγαινες εσύ. Εσύ είπε ότι άλλαξε σπίτι. Έτσι του είπα τότε. Έλα μέσα, ρε, έλα, ρε, υποφέρετε και οι δυο. Αφού αγαπιόσαστε. Έλα μέσα, κρύψου να γελάσουμε. Κρύψου πίσω εδώ. Έλα. Να ρίξουμε γέλιο τώρα, κάτσε. Κρύψου, εντάξει. Να έτσι κάτσε. Τα πες καλά! Ναι, προφάνεις. Άρε μπαγάσα, όλα τα έχεις. Χρήμα, δόξα, τι άλλο θέλεις, ρε! Τι άλλο θέλω, τη Λίνα μου ήθελα. Σοβαρά, ρε, την αγαπάς, τη θέλεις τη Λίνα, ρε! Τι την αγαπάω, ρε, τη λατρεύω. Αλήθεια το λες, αγάπη μου! Όχι, ψε... Λίνα! Γρήγορα, δημαρχείο!